Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ. Και σήμερα η εκπομπή μας με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά» βρίσκεται για άλλη μια φορά κοντά σας. Η ώρα της εκπομπής μας είναι όπως πάντα η ώρα της πραγματικής αλήθειας. Μιας αλήθειας όχι ψεύτικης, όχι φαινομενικής, όχι πλαστής, αλλά πραγματικής αλήθειας. Που λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Και βέβαια, αυτό όπως είναι γνωστό αγαπητοί μου τηλεθεατέ, ενοχλεί πάρα πολλούς και υψηλά ισταμένους, αλλά και χαμηλά ισταμένους. Και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος και η μοναδική αιτία που έχουμε κατά κάποιο τρόπο επιθέσεις συχνά πυκνά και πολλά λέγονται γύρω από την ταπεινότητά μου. Όλα θα λάμψουν, Άγιοι εις φως, αλήθειαν χρόνος, έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι. Κάποια στιγμή ο χρόνος θα φέρει στο φως την πραγματική αλήθεια για όλα τα πράγματα που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, αλλά και για την ταπεινότητά μου. Και βέβαια το ένα μετά το άλλο, όλες οι επιθέσεις και όλα τα ψεύδικα συκοφαντίες έχουν πέσει εις το κενό. Πικρή λοιπόν η αλήθεια και δύσκολα κατά κάποιο τρόπο συμπαθούνται σε εισαγωγικά, όχι από όλους, από ορισμένους, αυτοί οι οποίοι λένε την αλήθεια, παρουσιάζουν την αλήθεια και ελέγχουν όλους αυτούς οι οποίοι δεν λένε την αλήθεια και δεν βαδίζουν πίσω από τα ίχνη, τα παραδοσιακά ίχνη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και τα λέγω όλα αυτά διότι μετά από απέτηση και με συγχωρείτε μετά από θερμή παράκληση δική σας εκατοντάδων αγαπητών τηλεθεατών που παρακολουθούν την εκπομπή μας λόγω του ότι η προηγούμενη μας εκπομπή, η Φωνή του Πατροκοσμά, την προηγούμενη Τρίτη που είπε πολλές και καυτές αλήθειες για μία ακόμη φορά δεν βγήκε στον αέρα λόγω τεχνητών προβλημάτων, διαφόρων παρεμβολών που είχαμε στον τηλεοπτικό μας σταθμό. Και επειδή πολλά από αυτά τα οποία είπε η ταπεινότητα μου δεν ακούστησαν, μετά από δική σας παράκληση μου ζητήσατε να ξανακάνω πάλι την ίδια εκπομπή και γι' αυτό ζωντανά πάλι σήμερα η εκπομπή μας θα επαναλάβει όλα αυτά τα οποία είχαμε πει την προηγούμενη Τρίτη, στην προηγούμενη δηλαδή εκπομπή μας. Επειδή όμως κάποια πρόλαβα και βγήκαν στον αέρα την προηγούμενη φορά, δεχθήκαμε όπως και άλλες φορές βέβαια και αυτή τη φορά αλλά ιδιαίτερα αυτή τη φορά πολλά τηλεφωνήματα ανώνυμα αλλά και επώνυμα τηλεφωνήματα τα οποία άλλα μας παρακαλούσαν να μην κάνουμε αναφορές σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέραμε την προηγούμενη Τρίτη που έχουμε σκοπό να αναφέρουμε, άλλοι μας απειλούσαν, οι περισσότεροι βέβαια ανώνυμοι αυτοί που απειλούσαν αλλά και ορισμένοι επώνυμοι κατά κάποιο τρόπο μίλησαν με κάποιο θράσος θα έλεγα και με κάποια επιμονή για να μην βγουν κάποια πράγματα στον αέρα. Η αλήθεια δηλαδή, αυτή η αλήθεια την οποία όλοι μας πρέπει να σεβόμαστε, να αγαπάμε και να τιμούμε και ιδιαίτερα εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Διότι η αλήθεια είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας. Όποιος κρύπτει την αλήθεια, έλεγαν οι πατέρες μας, κρύπτει τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος είναι η αλήθεια εις τον τάφο. Ή το γνωστό πλέον για όλους εσάς αγαπητούς τηλεθεατές λόγιο του Αγίου Μελετίου του Ομολογητίου, το την αλήθεια σιγάν κίνδυνος όντως μέγας και κόλασης αιώνιος και βόθρος απολίας, ου δίκαιον, ου θεμητών, ου πρέπον ευσεβέσιν, όλος σιγάν ένθα Θεού τους νόμους αθετούσιν. Επειδή λοιπόν το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, όπως πάντα βέβαια, και επειδή πολλοί, όπως έχω αναφέρει στις τρεις προηγούμενες εκπομπές μου, σχετικά με το θέμα του Αντιχρίστου, του 666 και της συνθήκης Σέγγεν, επειδή κάποιοι πατέρες, σεβαστοί όπως έχω τονίσει πολλές φορές κατά τα άλλα, και ενάρετοι σε κάποιο βαθμό
και σε κάποιες αρετές, αν θέλετε, καταξιωμένη. Πλην όμως, στο συγκεκριμένο θέμα, Αντίχριστος 666, Συνθήκη Σέγγεν, όχι μόνο έχουν διαφορετική αντίθεση ή γνώμη ή άποψη, που είναι κατά πάντα σεβαστή και κατά πάντα δικαίωμα του καθενός, αλλά επίσημα πλέον έχουν βγήκαν στο παρελθόν, άλλοι πριν 3 χρόνια, άλλοι πριν 2, άλλοι πριν 1, άλλοι φέτος, άλλοι τώρα πρόσφατα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και είπαν και έγραψαν πολλά και περίεργα πράγματα, περίεργες απόψεις, άρρητα λόγια και άρρητα γραφόμενα, τα οποία ηλικιά ο νους του ανθρώπου και είναι φρίξον ήλιε και στέναξον γη. Τέτοιες φοβερές, ανορθόδοξες και πλανεμένες θέσεις και απόψεις, τολμώ να πω, ας μου επιτραπεί αυτή η υπερβολή, ότι δεν έχω ξαναακούσει ούτε ξαναδιαβάσει. Και βέβαια, επειδή κάποιος αγαπητός φίλος όντως και συνεργάτης σε κάποιο άλλο τομέα, που είχα την προηγούμενη εβδομάδα μία προσωπική επαφή μαζί του και συζητήσαμε από λίγον το προκείμενο θέμα, μου έκανε παράπονο ότι δεν αναφέρω τα ονόματα αυτών των πατέρων και των θεολόγων, εν πάση περιπτώσει, που διτυπώνουν αυτές τις εσφαλμένες και πλανεμένες και, τολμώ να πω, ναι, και αιρετικές απόψεις. Και ότι το μόνο που ανέφερα και το μόνο που επέκρινα ήταν ο ορθόδοξος τύπος, που στο κάτω-κάτω δεν φταίει, γιατί δημοσιεύει κάποιες απόψεις κάποιων άλλων συγγραφέων, που δεν στέκει αυτό, διότι ο ορθόδοξος τύπος έχει πάρει πλέον ενεργή θέση και θετική στάση απέναντι σε αυτούς τους πατέρες, δημοσιεύει, αναδημοσιεύει και ξαναδημοσιεύει τις θέσεις τους και τις απόψεις τους, μάλιστα τις σχολιάζει κιόλας ευμενώς και προτρέπει και τους αναγνώστες του να δεχθούν και να ασπαστούν αυτές τις απόψεις και αυτές τις θέσεις. Αλλά βέβαια, αν είχε παρακολουθήσει κάποια άλλη παλιότερη εκπομπή, πριν 4 εκπομπές, αν ενθυμούμε καλώς, εκεί είχα αναφέρει τα ονόματα αυτών των ανθρώπων όλων που έχουν αυτές τις παρόμοιες θέσεις, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να τις ξανααναφέρω, να τους επαναλάβω για άλλη μια φορά, για να μην νομίζει και ο σεβαστός αυτός αδελφός και φίλος, κατά τα άλλα, αλλά και πολλοί άλλοι από εσάς τους αγαπητούς τηλεθεατές. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι και άλλες φορές ότι κάποιοι πατέρες και δυστυχώς και κάποιοι μητροπολίτες σεβασμιότατοι, αλλά και κάποιοι θεολόγοι καθηγητές πανεπιστημίων, έχουν εκφράσει πολλές ανορθόδοξες και πλανεμένες απόψεις γύρω από το θέμα 666, Αντίχριστος και Συνθήκη Σέγγεν. Με λίγα λόγια, για να μην τρώμε χρόνο, τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές στις προηγούμενες εκπομπές, επιτροχάδιν λέω έτσι κάποιες γενικές θέσεις και απόψεις. Ότι το 666 δεν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Αντιχρίστου και 666, ότι δεν υπάρχει Αντίχριστος συγκεκριμένος, αλλά ο Αντίχριστος είναι κάτι το αφηρημένο, μια ιδέα, ένας φορέας, ένα σωματείο, και ότι ο Αντίχριστος πάντα ήταν με θυμόν, δηλαδή ζούσε πάντα ο Αντίχριστος, ή ο Αντίχριστος είναι τα πάθη μας και αδυναμία μας, ότι δεν πρόκειται να έρθουν προς το τέλος του κόσμου, στην περίοδο του Αντιχρίστου, οι 2 προφήτες, οι 2 και όχι 3 όπως λένε κάποιοι άλλοι πλανεμένοι. 2 προφήτες λοιπόν, είναι ξεκάθαροι όλοι οι πατέρες μας και τα κείμενα αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές μας γύρω από τα θέματα όλα αυτά. Δεν πρόκειται να έρθουν λοιπόν οι 2 προφήτες, Ηλίας και Ενόχ, και άλλα πολλά και σοβαρά θέματα. Και το φυσικά και με τη συνθήκη Σέγγεν, ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ότι είναι ένας νόμος του κράτους και πρέπει να δείξουμε υπακοή στο κράτος και όλα αυτά είναι παραμύθια και δεν υπάρχει στο barcode system, στο γραμμικό κώδικα δηλαδή, ο αριθμός 666, και άλλα και άλλα και άλλα πολλά και φοβερά και τρομερά. Όλοι αυτοί λοιπόν, που άλλος έχει όλες αυτές τις απόψεις, κάποιοι άλλοι έχουν τις μισές, κάποιοι άλλοι μία από όλες αυτές, πάντως ένα είναι βέβαιο και σίγουρο, ότι όλοι αυτοί που θα ακούσετε τα ονόματά τους, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έχουν περίπου αυτές τις απόψεις. Άλλος τη μία, άλλος τις 2 και άλλος όλες. Είναι ο
Πατήρ Βασίλειος Ογοντικάκης, εξ Αγίου Όρους. Ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης, ο οποίος έγραψε πολλά άρθρα και στο περιοδικό του, αλλά και στον Ορθόδοξο τύπο, ο οποίος αναδημοσίευσε τα άρθρα αυτά από το περιοδικό του Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο πατήρ Βασίλειος Βόλουδάκης, ο πατήρ Δημήτριος Βακάρος, ο πατήρ Σπυρίδων ο Τσάκαλος, ο Παπατσάκαλος, ο οποίος με πήρε και τηλέφωνο και είχαμε μία μικρή συνομιλία που αν έχουμε χρόνο θα αναφέρω στη συνέχεια, και εν πάση περιπτώσει προσπάθησε εμέσως να με πείσει να μην πιστεύω αυτά τα πράγματα και να μην κάνω αναφορές και πολλά και διάφορα άλλα. Ο Μουστάκης Γεώργιος, ο γνωστός θεολόγος σε εισαγωγικά κοινωνιολόγος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρόνος Γεώργιος εδώ των Αθηνών, ο κύριος Καρδάσης Ιωάννης, ο οποίος πολλά ζυζάνια έσπηρε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα όπως σας είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, αποδείχθηκε τελικά, αποδείχθηκε από επιστολές που έχω εις τα σχήρας μου, η σχέση του, η διασύνδεσή του. Θυμάστε σας είχα πει την προηγούμενη Τρίτη ότι υπάρχει ένα μοναστήρι εδώ στην Αθήνα όπου βάλει εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι πολεμούν για το 666 και τον Αντίχριστο και τη συνθήκη Σέγγεν. Και τελικά αποδείχθηκε ότι το μοναστήρι αυτό έχει σχέση με τον Ιωάννη τον Καρδάση. Οι δύο επιστολές που έχω στα σχήρας μου, η επιστολή του κύριου Καρδάση και η επιστολή του μοναστηριού αυτού, που σας είχα πει ότι είχα μερικές επιφυλάξεις πριν βγω και κάνω κάποια αναφορά, μετά όμως από επιστολή που με έστειλε το μοναστήρι αυτό, και αυτή υπάρχει στα σχήρας μου και θα έρθει στη δημοσιότητα κάποια στιγμή, που αρνείται να συζητήσουμε επί του θέματος, εγώ τους πήρα τηλέφωνο σαν καλός εν Χριστώ αδελφός όπως είχα καθήκον, να τους ενημερώσω για την επιστολή αυτή και αν μπορούμε, και αν είναι αλήθεια, και αν όχι να διαψεύσει και να μου αποδείξει ότι όλα αυτά τα πράγματα, η επιστολή δεν είναι δική τους και όλα αυτά δεν είναι έτσι. Που το ευχόμουν βέβαια. Μετά όμως από την επιστολή που μου απέστειλαν και είχα την τιμή να πάρω να λάβει ταπεινότης μου και μετά την άρνησή τους ότι δεν δέχονται να συζητήσουμε το θέμα αυτό και δεν έχουν καμία διάθεση να συζητήσουμε και να μου αναλύσουν και να μου πούν εν πάση περιπτώσει αν είναι ή δεν είναι η θέση τους αυτές ή όχι κλπ. Δεν απομένει πλέον καμία αμφιβολία ότι όντως πιστεύουν αυτές τις απόψεις, αυτές τις φοβερές και πλανεμένες απόψεις και αυτή η Ιερά Μονή που δεν ήθελα να το πιστέψω και πολύ ειλικρινά πολύ λυπάμαι που και αυτή η Μονή, παρόλο βέβαια που ανήκει στο παλαιό ημερολόγιο, το θέμα βέβαια δεν είναι νέο και παλαιό ημερολόγιο, ούτε είναι περίοδος να αναλυσκόμεθα σε πόλεμο εναντίον του νέου και οι παλαιομερολογίτες εναντίον των ημερολογητών και οι ημερολογίτες εναντίον των παλαιομερολογητών. Το θέμα είναι, ο αγώνας είναι κοινός και πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Εξάλλου όλοι είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και του νέου και του παλαιού, και ιδιαίτερα σε θέματα ανάγκης και κινδύνων πρέπει όλοι να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ανεξαρτήτως προσωπικών διαφορών και προσωπικών παθών που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς. Περίμενα λοιπόν από την Ιερά Μονή αυτή, η οποία βάλει και πολεμάει πολύ καλός και ορθός εναντίον του επάρατου οικουμενισμού, αυτής της φοβερής και μισητής αιρέσεως του αιώνα μας, που έχουμε κάνει εις το παρελθόν αρκετές εκπομπές γύρω από το θέμα αυτό και θα ξαναεπανέλθουμε πάλι κάποια στιγμή. Θα περίμεναμε λοιπόν κάποια άλλη αντιμετώπιση. Δυστυχώς όμως οι απόψεις τους είναι πάρα πολύ τραβηγμένες και πλανεμένες και κατακρίνουν σε φοβερό βαθμό όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με το 666 και τον Αντίχριστο και πολεμούν το 666 και τον Αντίχριστο και τη συνθήκη Σέγγεν και το barcode. Η Ιερά Μονή λοιπόν αυτή είναι η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στην Χασιά Αττικής, στην Φυλή Αττικής. Και έχει άμεση σχέση, όπως σας είπα, στην παρέθεση αυτή που έχω κάνει, με τον κύριο Καρδάση, ο οποίος ο κύριος Καρδάσης έχει αντιγράψει την επιστολή αυτή της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, την έχει αντιγράψει κατά γράμμα, μέχρι κεραίας και κόμμα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, η επιστολή αυτή είναι γύρω στις 3 με 4 σελίδες της Ιεράς Μονής,
Και ο κύριος Καρδάσης έχει πάρει τις δύο σελίδες από τις τρεις ή τέσσερις αυτούσιες σε μια επιστολή του μεταγενεστέρα, η οποία αυτή η επιστολή βέβαια δεν ήταν ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο είχε βγει και κυκλοφορήσει και το πήρε από και ο κύριος Καρδάσης και έτσι δικαιολογείται η αντιγραφή αυτή, αλλά ήταν μια προσωπική επιστολή που όμως είχε αριθμό πρωτοκόλλου και υπογεγραμμένη από την γραμματεία της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης και ήταν σε κάποιο πρόσωπο σταλμένη. Λοιπόν, ήρθε στα σχήρα μας και δεν είχε κανένα λόγο να την έχει στα χέρια του ο κύριος Καρδάσης, ούτε είχε καμία σχέση με το πρόσωπο που έλαβε την επιστολή, ούτε η Ιερά Μονή υποτίθεται ότι είχε σχέση όπως διατηνόταν μέχρι πρότινος με τον κύριο Καρδάση. Τώρα όμως, μετά από, από αυτά τα στοιχεία, τα 38 στοιχεία, είναι πλέον βέβαιο και σίγουρο ότι έχουν άμεση σχέση η Ιερά Μονή Κυπριανού και Ιουστίνης με τον κύριο Καρδάση. Και ο κύριος Καρδάσης, λοιπόν, έρχομαι στο συγκεκριμένο, από εκεί που άρχισα την παρένθεσή μου, που δημιούργησε και έσπηρε πολλά ζυζάνια, απέστειλε σε όλους τους αρχιερείς της Ελλάδος και σε όλους τους ηγουμένους του Αγίου Όρους μία επιστολή η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα και πολλές αμφιβολίες. Και ήταν ένας ανασταλτικός, μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας στο όλο θέμα. Ο κύριος Καρδάσης, λοιπόν, ο κύριος Τσολογιάννης Οδυσσέας και φυσικά ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ο Μητροπολίτης Πρεβέζης ή Νικοπόλεως, δεν έχει σημασία, ο κύριος Μελέτιος Καλαμαράς. Όλοι αυτοί, λοιπόν, τουλάχιστον οι γνωστοί και επίσημοι σε εισαγωγικά που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας και στο προσκήνιο με κάποιο τρόπο, είτε με γραπτά τους, είτε με αναφορές τους, είτε με ομιλίες τους από τηλεόραση ή από ραδιόφωνο, όλοι αυτοί, λοιπόν, είναι υπέρ του 666, υπέρ των νέων ταυτοτήτων, υπέρ της συνθήκης Σέγγεν, υπέρ του Αντιχρίστου, άλλος στο ένα, άλλος στα δύο, άλλος στα τρία και άλλος σε όλα αυτά τα οποία ανεφέραμε. Και διατυπώσαμε όλες αυτές τις απόψεις, τις πλανεμένες απόψεις που είπαμε. Βέβαια, είχαμε κάνει αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή μας, η οποία δυστυχώς δεν βγήκε στον αέρα ολόκληρη, σχεδόν 30 λεπτά από τα 40 δεν βγήκα στον αέρα. Είχαμε κάνει κάποια αναφορά, θα παρακαλούσα αν είναι δυνατό το control, αν μπορεί κάποια κάμερα να πάρει κάποια στιγμιότυπα, κάποια κείμενα. Λοιπόν, είχαμε πει ότι τελικά ας μας ξεκαθαρίσει η κατά τα άλλα έγκριτη και αγωνιστική σε πολλά σημεία εφημερίδα ορθόδοξος τύπος τι τελικά πιστεύει. Είναι υπέρ ή είναι κατά του 666 αντιχρίστου και της συνθήκης Σέγγεν. Διότι εμάς την μία μας τα παρουσιάζει άσπρα και την άλλη μας τα παρουσιάζει μαύρα. Την άλλη μας λέει υπέρ και την άλλη μας μιλάει κατά. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσει, για να ξεκαθαρίσουν και οι αναγνώστες της, τι θα κάνουν. Αν και πολύ αμφιβάλλω πλέον κατά πόσο εξυπηρετεί την αλήθεια και την αντικειμενικότητα η εφημερίδα αυτή του ορθοδόξου τύπου. Διότι όταν βλέπουμε εδώ στην προτελευταία εφημερίδα 21 Νοεμβρίου του 97, πριν λίγες μέρες δηλαδή, να δημοσιεύει ορθόδοξος τύπος εδώ απαιτείται συνεχής επαγρύπνησης για τη συμφωνία Σέγγεν. Ενώ άλλα μας έγραφε στα προηγούμενα φύλλα, τώρα μας λέει ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνησης για τη συμφωνία Σέγγεν. Απαιτείται συνεχής επαγρύπνησης για τη συμφωνία Σέγγεν. Και κάπου εδώ μας λέγει σε ένα σημείο, σε νομικό επίπεδο, ότι έχει κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το πιο ενδιαφέρον γεγονός είναι η κατάθεση προσφυγής στις 25/9/97 στο Συμβούλιο Επικρατείας από 1.203 Ορθοδόξους Χριστιανούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, κ. Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος Χριστιανικής Δημοκρατίας κ. Μανώλης Μιλιαράκης και ο πρώην βουλευτής κ. Νικόλας Ψαροδάκης και άλλοι. Λοιπόν, και ενώ βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, να αναφέρει αυτή την προσφυγή, σκόπιμα και υποκειμενικά και παραπλανητικά δεν δημοσιεύει τα δύο πρώτα ονόματα της προσφυγής, όπως βλέπετε είναι το πρωτότυπο της προσφυγής που έκανε η Συντονιστική Επιτροπή
κατά της συνθήκης Σέγγεν, που έχω την τιμή να είμαι και εγώ μέλος, καθώς και πρόεδρος ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Ενώ λοιπόν εδώ βλέπουμε, όπως θα προσέξει, το πρώτο είναι ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης και το δεύτερο αμέσως όνομα είναι πατήρ Μάξιμος Βαρβαρής ή ταπεινότης μου, και μετά έρχεται ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο κύριος Πάνος Καμένος, και σχεδόν σε τελευταίο, χωρίς να υπάρχει σκοπιμότητα από αυτό, στον αριθμό 201 ο κύριος Νικόλαος Ψαρουδάκης, όπως βλέπετε εδώ, Νικόλαος Ψαρουδάκης. Ενώ λοιπόν αναφέρει τον άξιο και αγωνιστή τέος βουλευτή, τον κύριο Ψαρουδάκη, που τον εκτιμώ και τον σέβομαι ιδιαίτερα, το τονίζω αυτό. Λοιπόν, ενώ αναφέρει τον κύριο Ψαρουδάκη, καλά κάνει και αναφέρει τον κύριο Ψαρουδάκη, το τονίζω αυτό. Ενώ αναφέρει το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο όνομα κλπ., δεν αναφέρει, επαναλαμβάνω, τα δύο πρώτα ονόματα, πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης και πατήρ Μάξιμος Βαρβαρής. Τι να πω. Τι να πω, συντονιστική επιτροπή, με συγχωρείτε, συντακτική επιτροπή του Ορθοδόξου τύπου. Τι να πω. Είναι αυτή δεοντολογία, δημοσιογραφική, χριστιανική. Είναι αυτή ειλικρίνεια, αγάπη προς την αλήθεια. Δεν είναι αυτό ανέντιμο το οποίο κάνετε. Να γράφετε τα ονόματα, να λέτε για την προσφυγή που κάναμε ουσιαστικά εμείς, η Συντακτική Επιτροπή, ο Σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Ντολός, ο Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο ΙΣΚΕ και οι Χριστιανικοί, που δύο από τα βασικά μέλη ήταν ο Πατήρ Νεκτάριος και η ταπεινότης μου, και να αποσιωπάτε σκοπίμως τα δύο αυτά ονόματα. Βέβαια κάποιος λόγος υπάρχει και οι λόγοι βέβαια είναι πολλοί, και κάποια άλλη στιγμή, ίσως που θα έχουμε χρόνο, γιατί ο χρόνος περνάει και δεν θέλω να πω πολλά πράγματα σήμερα, θα τους αναφέρουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι είναι ευνόητοι οι λόγοι για πολλούς. Βέβαια το ίδιο έπραξε και παλαιότερα και στην εφημερίδα Εν Συνειδήσει, που έβγαλε η Ιερά Μονή των Μετεώρων, Μεγάλων Μετεώρων, έκτακτη έβγαση Ιεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου, ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, κατά τα άλλα σεβαστός και αγαπητός, και πρόσφερε με την έκδοση αυτή αρκετά πράγματα, αλλά παρέλειψε και εκείνος τυχαία, συμπτωματικά και αυτό, και τον πατέρα Νεκτάριο και την ταπεινότητά μου. Δεν είναι θέμα εγωισμού, αγαπητοί τηλεθέατε, ούτε θέμα προβολής. Είναι θέμα αληθείας. Είναι θέμα, πώς να το πούμε, σοβαρό αυτό. Διότι πώς, κύριε, αναφέρεις κάποιους που ήρθαν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και τελευταίοι, και αυτοί οι οποίοι τράβηξαν τόσα για τα θέματα αυτά και μπήκαν μπροστά και πρότειναν τα στήθια τους, την ώρα που όλοι εσείς οι περισσότεροι από όλους αυτούς που τώρα βγαίνετε και γράφετε και μόνο γράφετε και δεν κάνετε τίποτα άλλο, κοιμόσασταν στο σπιτάκι σας και στα κρεβατάκια σας ή στα κελάκια σας, την ώρα που εμείς ξενυχτούσαμε και ξημεροβραδιαζόμασταν έξω από τη Βουλή με τα ΜΑΤ, με την αστυνομία να μας κυνηγάει και πολλές φορές να μας απειλεί κιόλας, και να δεχόμαστε όλα τα βέλη και της κυβερνήσεως και των μέσων μαζικής ενημερώσεως και πολλών κληρικών και άλλων πολλών και διαφόρων επωνύμων και ανωνύμων. Πώς αποσιωπείτε αυτά τα δύο ονόματα? Άρα λοιπόν κάποιος λόγος υπάρχει, και είναι τελείως απαράδεκτο και ανήθικο και ανέντιμο να το έκαναν κάποιοι λαϊκοί, το καταλαβαίνω, αλλά κληρικοί και μια ορθόδοξη εφημερίδα που υπάρχει μέσα βέβαια στη Συντακτική Επιτροπή και υπάρχουν και ιερείς, να κάνετε τέτοια πράγματα, να αποκρύπτετε την αλήθεια και την πραγματικότητα και να διαστρέφετε και να αποκρύπτετε τους βασικούς συντελεστές και της προσφυγής αλλά και του αγώνα κατά του 666 του Αντιχρίστου και της συνθήκης Σέγγεν. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ντροπή και τι άλλο, και έσχος. Και από εδώ να καταλάβουμε και τι αντικειμενικότητα και σοβαρότητα υπάρχει και στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Και βέβαια, όπως μου ενημέρωσαν πάρα πολλοί, και όλα αυτά τα αναγκάζομαι να τα πω σε κάποιο βαθμό, διότι έχω κατακλειστεί από εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Τι γίνεται με τον Ορθόδοξο τύπο, τι γίνεται με το ένα, τι γίνεται με το άλλο. Τη μια μας τα λέει έτσι, την άλλη αλλιώς. Πριν λίγες εβδομάδες μας κατηγορούσε τον πατέρα Παΐσιο, τον αείμνηστο πατέρα Παΐσιο, και τώρα στην ίδια εφημερίδα αυτή, 21 Νοεμβρίου, μας πλέκει εγκόμιο για τον πατέρα Παΐσιο. Γέροντος Παϊσίου, αγαθή μνήμη.
τι συμβαίνει τελικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς. Τη μία άσπρο και την άλλη μαύρη. Τη μία υπέρ του 666 και της ταυτότητος και, της συνθήκης έγινε και τον Αντιχρίστο και την άλλη κατά. Βέβαια οι λόγοι είναι ευνόητα, αλλά ας ξεκαθαρίσουν, επαναλαμβάνω, τι γίνεται για να κανονίσουν και οι τηλεθεατές που μας ακούν και οι συνδρομητές αυτών των εφημερίδων και των περιοδικών τι θα κάνουν, διότι ήδη πολλοί όπως έχουν ενημερώσει έχουν τόσο πολύ αγανακτήσει με αυτές τις θέσεις και με αυτές τις κινήσεις και τις αλλαγές που ήδη έχουν διαγραφτεί από συνδρομητές και πολλοί περιμένουν και κάποια πιο σοβαρή τοποθέτηση και μία, εν πάση περιπτώσει, αναφορά σε όλα αυτά τα θέματα για να δούνε τι θα πράξουν και τι θα κάνουν και αυτοί αλλά και εμείς. Και ας έρθουμε, επειδή ο χρόνος κυλάει, είχαμε πολλά να πούμε, σας είχα πει και την προηγούμενη εκπομπή που δυστυχώς δεν βγήκε όλη στον αέρα, ακούστηκε όμως αυτό για λίγο, ότι ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Νικοπόλεος, ο κύριος Μελέτιος, σε γραπτά του κείμενα τα οποία έχω στα χέρια μου, έγραψε πολλά φοβερά και τρομερά πράγματα. Δεν σας δείχνω αυτό διότι τα έχω στα χέρια μου, όποιος τα αμφισβητεί. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στα γραπτά του αυτά, στα κείμενά του αυτά, διότι το μόνο το οποίο θα δημιουργήσει θα είναι σύγχυση και μεγαλύτερο, έτσι θα έλεγα, χάσμα μεταξύ των χριστιανών. Λέει όμως ότι πριν ο Αντίχριστος αυτοθεοποιηθεί και ζητήσει ομολογία πίστεως, σαν Θεός σφράγισμα δεν υπάρχει. Και συνεπώς σήμερα 1997 μετά Χριστού, που δεν έχει ακόμη φανερωθεί και αυτοθεοποιηθεί επίσημο ο Αντίχριστος, σφράγισμα και χάραγμα δεν υπάρχει. Σφράγμα λοιπόν σήμερα και χάραγμα σύμφωνα με τον Σεβασμιώτο Μελέτιο δεν υπάρχει. Και εκείνοι που λένε ότι το 666 και ο γραμματός κώδικας είναι σφράγισμα ή χάραγμα του Αντιχρίστου, ορθοδόξως πλανώνται και πλανούν. Άκουσον. Επίσης σε ένα άλλο σημείο, ο αριθμός 666 αναφέρει δεν είναι το σφράγισμα ή χάραγμα του Αντιχρίστου. Ο αριθμός λοιπόν 666 δεν είναι το σφράγισμα ή χάραγμα του Αντιχρίστου. Επιμένει ο κύριος Μελέτιος, ο Σεβασμιώτος, ότι δεν είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου ο αριθμός 666. Επίσης, η Εκκλησία έχει χρέος, αναφέρει σε κάποιο άλλο σημείο, όπως απέρριψε όλες τις αιρέσεις που δημιουργήθηκαν έξω από το χώρο της, χωρίς κανένα γύρω από αυτές προβληματισμό, για μόνο το γεγονός ότι γεννήθηκαν και αυξήθηκαν στην περιοχή της πλάνης και της απάτης του διαβόλου, έτσι οφείλει και να μην δεχθεί καμία συζήτηση γύρω από το θέμα του 666 για μόνο το λόγο της προελεύσης του σχετικού ζητήματος. Άρα λοιπόν η Εκκλησία οφείλει να μην δεχθεί καμία συζήτηση κατά το Σεβασμιώτε Μελέτιο για τον αριθμό 666. Παρόλο που Σεβασμιώτατε και Σεβαστέ κατά τα άλλα Αρχιερέα, είσαστε μέλος της Επιτροπής που όρισε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να μελετήσει την πενταμελή επιτροπή αυτή που έχουμε πει κατά επανάληψη από αυτή την ταπεινή εκπομπή. Ήσασταν λοιπόν μέλος συντονιστικής αυτής της επιτροπής, της πενταμελούς, για να ερευνήσει το θέμα. Πριν ακόμα αποφανθεί η επιτροπή, η πενταμελής αυτή η επιτροπή, πριν ακόμα καταθέσει το πόρισμά της στην Ιερά Σύνοδο, πριν αποφανθεί η Ιερά Σύνοδος, έρχεστε εσείς και βγάζετε, δημοσιεύετε, φέρνετε στο φως επικαιρός της δημοσιότητας αυτά τα φοβερά πράγματα που αν είχαμε το χρόνο να τα αναπτύξουμε και να κάνουμε αναφορές και για το συγκεκριμένο σημείο αλλά και να ανακρούσουμε όλα αυτά που το έχουμε κάνει βέβαια σε προηγούμενες εκπομπές μας, διότι το θέμα είναι σχεδόν τα ίδια, λίγο πολύ όλοι οι οποίοι γράφετε κατά το 666, υπέρ μάλλον το 666 του Αντιχρίστου και της συνθήκης κλπ. Λίγο πολύ όλες είναι κοινές οι απόψεις και παρόμοιες. Και τα επιχειρήματα που έχουμε πει και έχουμε αναφέρει, τα πατερικά επιχειρήματα, που τα οποία αναγνώσαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε και τώρα, δεν μπορούμε κάθε φορά να λέμε τα ίδια πράγματα, απαντήσανε και θα απαντήσουν στο μέλλον και με το βιβλίο το οποίο ετοιμάζω για απαντήσεις σε όλα αυτά τα φοβερά, στις φοβερές πλάνες και αιρέσεις οι οποίες έχουν γραφτεί δυστυχώς και από Ορθοδόξους ιερείς και από Ορθοδόξους αρχιερείς και από Ορθοδόξους θεολόγους και καθηγητές πανεπιστημίων.
Δεν οφείλει λοιπόν να μην δεχτεί καμία συζήτηση η Ιερά Σύνοδος για το 666. Διαφορετικά, λέει ο Σεβασμιότατος Μελέτιος, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι πια στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή, αν η Ιεραρχία και η Ιερά Σύνοδος και η Εκκλησία ασχοληθεί με το θέμα αυτό, δεν θα είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας κατά την άποψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μελετίου. Άκουσον, άκουσον. Θαυμάστε, αγαπητοί ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θέσεις Ορθοδόξου Αρχιερέως. Και επειδή ο χρόνος περνάει, λίγο σύντομα, αφελώς σήμερα γράφει κάπου αλλού μερικοί συνδέουν την λέξη χάραγμα με το γραμμικό κώδικα barcode, επειδή ο γραμμικός κώδικας αποτελείται από χαραξίες. Αφελώς, δηλαδή είναι αφελείς αυτοί που λένε ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου έχει σχέση και με τον γραμμικό αυτό κώδικα. Επίσης κάπου αλλού ότι κατά την εποχή του Αντιχρίστου θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε το Αντίχριστο κράτος. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς την εποχή του Αντιχρίστου. Δηλαδή να ακολουθήσουμε το Αντίχριστο κράτος και τον Αντίχριστο. Τίποτε απολύτως, καμία απολύτως αντίδραση στην εποχή εκείνη δεν θα είναι ικανή να αλλάξει την κατάσταση. Καμία κινητοποίηση εναντίον του, το Αντιχρίστου δηλαδή, δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Κανένα συλλαλητήριο, όσο εγκώδης και δυναμικό και αν είναι. Και προτείνει ο Σεβασμιότατος κανείς να μην κάνει τίποτα, διότι δεν θα μπορεί κανείς να ανατρέψει το γεγονός. Είναι πλέον ένα γεγονός, μια προφητεία η οποία θα γίνει, και αφού θα γίνει δεν χρειάζεται κανείς να τρέξει, να αγωνιστεί, να μιλήσει, να διαμαρτυρηθεί κλπ. Και δεν χρειάζεται να κάνει καμία απολύτως αντίδραση. Βέβαια έχουμε κάνει αναφορές, δυστυχώς ο χρόνος έχει παρέλθει. Τέλος πάντων, πολλά υπάρχει εδώ πέρα ένα από την Πάναφων, το οποίο μιλάει για μικροτσίπ, παρακολούθηση του αυτοκινήτου και ακινητοποίηση, που θα αναφερθούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Για το τι γίνεται με τη συνθήκη Σέγγεν που αναφέρει εδώ το Έθνος 18 Νοεμβρίου, ότι ένας πλοίαρχος θύμα της Σέγγεν που το συνέλαβα ενώ ήταν αθώος πλοίαρχο και τον έκλεισαν φυλακή 15 μέρες και μετά από 15 μέρες αποδείχθηκε ότι ήταν αθώος, και όλα αυτά τα παρεπόμενα της συνθήκης Σέγγεν και πολλά και διάφορα. Λοιπόν, να σας ανακοινώσω και να κλείσω, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μετά βέβαια και από αυτό το σκάνδαλο που βγήκε αυτές τις μέρες με τον αντισαγγελέα, αυτό το φοβερό σκάνδαλο που δεν εσχύνονται άνθρωποι να επιμένουν ότι είναι φυσιολογική σχέση μεταξύ ανδρός και ανδρός, άρενα με άρενα, η ομοφιλοφιλία δηλαδή, και ότι δικαιώνονται η μία επειδή ο ένας, ο άνδρας δηλαδή, έκανε αλλαγή φύλου σε εισαγωγικά και έγινε γυναίκα, που αν είναι δυνατό από άνδρας να γίνει κανείς γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθουμε όμως σε κάποια άλλη εκπομπή να αναφερθούμε. Καταδικάζουμε όμως με τα διδελιγμίες αυτό το ανοσιούργημα και αυτή την έκταση και τη δημοσιότητα που δίνουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, απλουστοποιούντας το πράγμα και το θέμα ότι δεν τρέχει τίποτα και είναι μια σεξουαλική ιδιαιτερότητα αυτή και δεν τρέχει τίποτα, και ο κάθε ένας, όσο ανώτατος κληρικός και αν είναι λειτουργός δημόσιος του κράτους, δηλαδή εισαγγελέας και δικαστικός, μπορεί να έχει σχέσεις, αντί να προστατεύει τα χρηστά ήθη και τις αξίες της Ελληνοορθόδοξης, να ισοπεδώνει τα πάντα και να έχει σχέσεις παντρεμένος κιόλας με έναν άντρα. Διότι άντρας είναι όσο χειρίζει και να κάνει αυτή η δήθεν κυρία δεσποινής Τζέννη σε εισαγωγικά, αυτός ο άντρας όσο χειρίζει και να κάνει θα παραμένει για πάντα άντρας και θα δώσει φοβερό λόγο εάν δεν μετανοήσει ενώπιον του Κριτού. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη, που θα συζητήσουμε σοβαρά και επίκαιρα θέματα και επ' αυτών που συζητήσαμε και άλλα πολλά. Την ερχόμενη Τρίτη λοιπόν θα έχουμε στην εκπομπή μας τον πατέρα Νεκτάριο Μουρατσιώτη. Την Παρασκευή αυτή, στον τηλεοπτικό σταθμό Τηλετώρα, θα είμαι φιλοξενούμενος στην Δεσποινίδα Πελίνα Θεοδοσίου, 9 η ώρα το πρωί με 11, 2 ώρες για σοβαρά θέματα, αυτή την Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, στην εκπομπή Πρωινή Απόδραση με τη Δεσποινίδα Πελίνα Θεοδοσίου. Μην χάσετε αυτή την εκπομπή, θα είναι πολύ σημαντική και θα ακούσετε πολλά σπουδαία και σημαντικά θέματα. Και την 21 Δεκεμβρίου, με συγχωρείτε, η μέρα Κυριακή, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει μια προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια και στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στη Χαλκίδα. Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και στον Όσιο Δαβίδ, Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα του συλλόγου μας 82-39-300 και 82-34-332. Επαναλαμβάνω, 82-39-300 και 82-34-332 για να κλείσετε θέσεις. Και θα είμαι εδώ, περιμένω τηλεφωνήματά σας στο τηλέφωνο του τηλεοπτικού σταθμού του Τηλετώρα 92-70-902-905. 92-70-902-905.
για μία ώρα περίπου. Και ο πατήρ Σπυρίδων Τσάκαλος, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο, τον προσκάλεσα να έρθει σε εκπομπή. Περιμένω όποτε θελήσει, η πρόσκληση ισχύει, να έρθει και να τα πούμε τέτ α τέτ εδώ ενώπιον όλων, αν έχει διαφορετικές απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσετε. Μαζί στην ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.